συνταγή και αυτής της κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι δηλητήριο για το λαό, αφού προβλέπει νέα προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους λίγους, ενώ για τους πολλούς εργασία χωρίς δικαιώματα, εργασιακή ανασφάλεια, αντιλαϊκά μέτρα και μια σειρά τέτοια ζητήματα που πρέπει το οργανωμένο εργατικό κίνημα να τα αντιμετωπίσει. Ανυποχώρητος αγώνας ενάντια και στην καταστολή, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα. Μια γροθιά, μια φωνή, μια γροθιά, όλοι για όλα, ο ένας για τον άλλον. Ευχαριστώ. Θα μας σχολιάσετε τις νέες τοπικές προκλήσεις και την παρουσία του Ρούτσχα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Όσο η ελληνική κυβέρνηση χώνεται όλο και πιο βαθιά σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περισσότερο, όλο και περισσότερο, θα δυναμώνουν και η τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα και η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων για την Ελλάδα και για την Κύπρο και κίνδυνοι για αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως και οι κίνδυνοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.